ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Και των συμπαρασταμένων αυτό Αγιώτα των Αρχιερέων Ιακώβου, Πορφυρίου, Ιγνατίου, Παντελεήμονος, Αλεξίου, Θεοδίπτου, Χρυσοστόμου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Μελίτονος, Διονυσίου και Ιωάννου και πάσης της εν Χριστώ αδελφότητος. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Διονυσίου Ιερομονάχου, των αδελφών της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, των εναποδημίες και διακονίες διατελούν των αδελφών αυτής. Δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, φιλοχρίστου ημών στρατού. Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωή ειρήνη, υγεία σωτηρία, επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών, το δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδερφών ευεργετών συνδρομητών, αφιέρωτων και ευλαβών προσκυνητών. Της Αγίας Κύρας Μονής Ταύτης, ως και πάντων των παρακολουθησάντων, την Ιεράν Λιτάνευση Ταύτην, υγείαστε και βοηθείας, υπερ αυτών υπομέν. Δεόμεθα και υπέρ του διαφλάχθη με την Αγίαν Εκκλησίαν, Ιερά Μονή πόλη και νησό ταύτη, πάσα Μονή πόλη και χώρα απόργης, λιμού, λιμού, σεισμού, καταποτισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρόμης αλλοπύλων, εμφυλίου πολέμου και εμφυλίου θανάτου, και υπέρ του ήλαιον εμφυλίου, και διάλατο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν όγι και νόσον την καθημών κινουμένη. Και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και
υπάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γένου ημιν δέσποτα φιλάνθρωπε, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι, ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράντου και Παναμοαγίας από την Μικρός, δυνάμει του Τιμή και Ζώπιου Σταυρού, εξασίες του Τιμήν Επρανίου δυνάμνα σωμάτων, και σίες του Τιμή εν δόξου των Ιπποδρών του Βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Ιεραρχών, των Αγίων Δόξων και Καλλίκων, μεγάλων μαρτύρων και ιερών μαρτύρων, του Αγίων Δόξων και νέου μάρτυρος Θεόφιλου του Ζακυνθίου, των Οσίων και Θεοφόρου Πατερημών και Ασκήσει Λαψάντων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωσήφ Κυρίας Μέν και Ζακύνθο, των Αγίων και Καλλίκων Πατέρων προς τον Πάσημα Κλεισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Γερασίμου του Νέου του Εν Κεφαλινία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Εν Αγίης Πατρός ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης, προστάτου και πολλού του κλεισίσιμας του Θαυματουργού, που την Ιεράν αυτού μνήμην επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.
Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κυρίο Θεός με μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπροέπειεν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ο σιδέριν, ώστε γάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς να έφει την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά, όριον έθου, οου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, φωτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, που εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, που εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουσι, τορδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρι τα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, αέθου σκότος και γενετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί αρπετά ο νουκές την αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτωσον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου την χείρα τα σύμπαντα πλειστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανερείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστερείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ίδιο έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότο και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
και νυν κυριαεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και των συγχωροστατούντων αυτό αγιωτάτων αρχιερέων Ιακώβου, Πορφυρίου, Ιγνατίου, Παντελεήμονος, Αλεξίου, Θεολύπτου, Χρυσοστόμου, Θεοδόρου, Μελίτονος, Διονυσίου, Ιωάννου και Χρυσοστόμου του και Επιμενάρχου ημών. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης, Διονυσίου Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού, των εναποδημίες και διακονίες διατελούν των αδελφών αυτής του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της Αγίας Εκκλησίας Ιεράς Μονής πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως,
οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάφου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πως θα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
το εώθη το έλεος αυτού επί μας και η αλήθεια του Κυρίου.
παροιμιών το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομε. Μνήμη δικαίου μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνησιν. Κρίσον καραυτήν εμπορεύεστε η χρυσίου και η αργυρίου θησαυρού. Τιμιωτέρα δε στη ρήθων πολυτελών, που καντιτάσσεται αυτή ουδέν πονηρών, εύγνωστος εστι πάση της εγγίζουσιν αυτή, πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστι. Εγάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλεον επιγλώσσης φορή. Τι γαρούν ακούσατε μου ο τέκνα σεμνά γαρερό, και μακάριος άνθρωπος ως τα σεμάς οδούς φυλάξει. Εγάρ έξοδη μου έξοδη ζωής, και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείε με εμήν φωνήν εις ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσιν και έννοιαν, εγώ επεκαλεσάμην, εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάριν και δόξαν. Νοήσατε την ινάκακη πανουργία, ιδέ απέδευτη ένθεστε καρδία. Εισακούσατε μου και πάλιν, σεμνά γαρερό, κι ανοίγω από χειλαίων ορθά, ότι αλήθεια αν μελετήσει ο λάρινξ μου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χείρι ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτή σχολιών ουδέ στραγγαλιώδες, πάντα ευθέα εστί της νοούση, και ορθά της ευρίσκουση γνώσιν, διδάσκω καρημήν αληθή, ειν αγέννητο εν Κυρίω η ελπίσιμον, και πληστής εστέ πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία. Γλώσσα δε αδίκω εξολύτη. Χίλια ανδρών σοφών επίστανται χάρη του. Στόμα δε ασεβών καταστραφήσατε. Ζυγός δόλιος βέλημα ενώπιον Κυρίου. Στάθμιον δε δίκαιον δεκτών αυτό εστί. Που εάν εισέλθει ύβρις εκεί και ατιμία. Στόμα δε σοφών μελετά σοφία. Τελειώτης ευθέων οδηγήσει αυτούς. Και υποσκελισμός αντιτούντων προνομεύσει αυτούς. Ούκ ωφελήσει υπάρχοντα ημέρα θυμού, δικαιοσύνη δε ρίεται αυτούς από θανάτου. Αποθανών δίκαιος έλειπε μετάμενον, πρόχειρος δε γίνεται και επίχαρτος ασεβών απώλεια. Δικαιοσύνη αμόμου ορθοτομή οδούς, ασέβεια δε περιπίτη αδική. Δικαιοσύνη ανδρών ορθών ρίσεται αυτούς. Ιδέα σε βία εαυτών αδίσκονται παράνομα. Τελευθύσαντος ανδρός δικαίου που κόλλητε ελπής. Το δεκάφημα των ασεβονόμητων. Δίκαιος εκθήρας εκδίνει, ανταυτού δε παραδίδονται ο ασεβής. Εν στόματι ασεβών παγής πολίτες, αίσθησης δε δικαίων έβοδος. Εν αγαθείς δικαίων κατόρθωται πόλης και εν απολύει ασεβών αγαλία μου. Εν ευλογία ευθέων υψωθήσατε πόλεις, στόματε δε ασεβών κατασκαφίσατε. Νυκτηρίζει η πολίτας εν λεείς φρενών, ανήρδε φρόνιμος εις ηλχίαν. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Δίκαιος δε αν θάσει τελευτήσε έναν απαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον το πολυχρόνιον, αλλά ουδέ αριθμόν ετών με μέτρητε. Ολιάδες τη φρόνηση ανθρώπης και ηλικία γύρω σε βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος το Θεό γενόμενος, ηγαπήθηκε ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού, ιδόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανή αγαρφαμπλότητος αμαυρεί τα καλά και ρευμασμός επιθυμίας μεταλλεύει νούνον άκακο. Τελειωθεί σε λίγο, πλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρίνα Κυρίω η ψυχή αυτού,
Δια τούτο έσπευσε εκ μέσου πονηρίας, οι δε λαοί είδοντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες, επί διανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν ισοσύης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Πάντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κάτω μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Επίστολα Επίβεσποτα. Και προστατούν τον αυτό Αγίωτα των Αρχιερέων Ιακώβου Πορφυρίου Ιγνατίου Παντελεήμονος Αλεξίου Θεολύπτου Χρυσοστόμου Θεοδόρου Μελίτονος Διονυσίου Ιωάννου και Χρυσοστόμου του και επιμενάρχου ημών του καθήκουμενου της ιεραμονής τάκτης Διονυσίου Ιερομονάχου και της συνοδείας αυτού και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Αμήν. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράς του Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πάντας του Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράς του Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
ανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Σιμών, το Κυρίο κλείνομε. Και την προσύνθεση και την διαλογισμό Ματέα των φιλίσσεων των ημών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το Ματαιό προνηπείο από τα Oh.
ο Θεός κατά το μήκα ελαιός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελεήσον. Εν τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίων. Και των συγχωροστατούντων αυτό αγιωτά των αρχιερέων Ιακώβου, Πορφυρίου, Ιγνατίου, Παντελεήμονος, Αλεξίου, Θεοδίπτου, Χρυσοστόμου, Θεοδόρου, Μελίτωνος, Διοδυσίου, Ιωάννου και Χρυσοστόμου του και Επιμενάρχου ημών. Και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Ετ δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Διονυσίου Ιερομονάχου των αδελφών της Αγίας και Ιεράς Μονής ταυτής, των εναποδημίες και διακονίες διατελούν των αδελφών αυτής. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, Φιλοχρίστου ημών στρατού. Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ευεργετών, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών, της Αγίας Κύρας Μονής ταύτης, των επιτελούντων την Αγία Εορτή και πανηγύρι ταύτη, ως και των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείαστε και βοηθείας υπέρ αυτών υπομέν. Δεόμεθα και υπέρ του διαφυλάχθη με την Αγίαν Εκκλησίαν Ιερά Μονήν πόλη και νησόν ταύτη, πάσα μονή πόλη και χώρα αποβγής λιμού λιμούσισμού καταποδισμού πυρός μακέρας επιδρόμης άλλων φύλων επιλίου πολέμου και επιδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιων και διάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσο την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών,
φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα Χριστού. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Τα πολύ έλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου Κία Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελαήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μηνάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Λαμψάντων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωσήφ του Υγειασμένου, του Αγίου Ενδόξου και Κρενίκου Νεομάρτυρος, Θεοφίλου του Ζακυνθίου και πάντων των Αγίων Νεομαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών, Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αγίης, Πονιούχου και Προστάτου της Νήσου Ταύτης, που και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς υπό την σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεοτόκε Thank you.
δεηθώμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πέντε της Κυρίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σίτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Μονή, τη πόλη και την ίσο ταύτη, εν τη σήκης των προσφερόντων σίτα δωρα ταύτα, και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην, και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίες, ότι εσύ ο Αγιάζων πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Oh.
πάσα πνοή ενεσάτω τον πλαστουγέτη. Και εμείς εδώ εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Άγιο Θεό ότι μας χάρισε έφορον, προστάτη, φρουρόν ακίμητο, σε μια περίοδο κυρίως τη χρειαζόμαστε όλοι μας. Πολλοί δεν έχουν κατανοήσει την ανάγκη αυτού του φρουρού. Πολλοί βρίσκονται ακόμα νυχτωμένοι, θα έλεγα, από τη μυσαλλοδοξία και από τον εγωισμό. Πολλοί θέλουν να δούνε την αλήθεια, αλλά τους εμποδίζει το σκότος. Πολλής λόγος γίνεται για την κάρτα του πολίτη. Γιατί γίνεται λόγος? Γιατί δεν έχουμε μέσα μας τον Χριστό. Ποιος θα είναι εκείνος που θα έχει τον Χριστό μέσα του και θα φοβηθεί τον διάβολο που τον έχει η κάρτα? Είναι ασθενείς στην πίστη όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και είναι κυρίως εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστεί στο οίκα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το οίκα της ψυχής. Εκεί αν ασφαλιστείς, δεν θα φοβάσαι τον διάβολο. Το φοβόμαστε όσοι δεν έχουμε τον Χριστό. Και ο Άγιος Διονύσιος απόψε, σεβασμιότατοι Άγιοι αδελφοί, μας θυμίζει αυτή την αλήθεια, αυτή την πραγματικότητα. Αν θέλουμε να απομακρυνθούμε, γιατί έτσι μας εξυπηρετεί, δεν μας αφήνει ο φρουρός, μας εκπέμπει το φως του, μας εκπέμπει με τη δύναμή του, με την παρουσία του, με την διαρκή, την αιώνια παρουσία του, μας θυμίζει ότι εδώ είναι το οίκα της ψυχής, η Εκκλησία. Όλα τα άλλα είναι προσπάθειες που είναι χωρίς αποτέλεσμα. Σας ευγνωμονώ, σεβασμιότατοι, διότι για τον καθένα χωριστά κατανοώ και την απόσταση και τις συνθήκες τις καιρικές, τις οποίες παραβλέψατε και ήρθατε εδώ απόψε μαζί για να οικετεύσουμε τον Άγιο Διονύσιο, να μεταφέρει στον ουράνιο θρόνο του Θεού την ευγνωμοσύνη μας και να τον παρακαλέσουμε να συνεχίσει σε χαλεπούς καιρούς να μας στηρίζει, να μας φωτίζει και να μας ενδυναμώνει. Να μας ενδυναμώνει να μην φοβόμαστε το διάβολο όπως εκείνος καθυπέταξε το διάβολο και στη ζωή του και στη συνέχεια. Όποιος τόλμησε να τον πλησιάσει έχοντας το δαιμόνιο, τον έκαψε. Έχω ζήσει σαν παιδί τα ουρλιακτά μικρών και μεγάλων. Τη δύναμη μιας κοπέλας που πέταγε τους ανθρώπους σαν να ήταν τραπουλόχαρτα. Σε αυτή τη δύναμη εναποθέτουμε την ελπίδα μας ότι όλες οι δυσκολίες θα περάσουν, αρκεί να είμαστε ασφαλισμένοι σε αυτό το αιώνιο ταμείο που σε κρατάει σταθερό εις την πίστη. Ευχαριστώ τον Άγιο Ρεθύμνης, είναι ο επίσκοπος που ερχόταν πάντοτε στη Ζάκυνθο με πολύ σεβασμό στον Άγιό μας και αγάπη στην ταπεινότητά μου. Είναι Μητροπολίτης τώρα Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, γι' αυτό και όλοι μαζί συμφωνήσαμε ότι πρέπει απόψε να προεξάρχει της πανηγύρεως για να τον χαρούμε στη νέα του αυτή προαγωγική θέση την οποία έχει στη Λεβεντογεννήτρα Κρήτη. Είναι και η Κύπρος Λεβεντογεννήτρα. Γι' αυτό παρασύρωμαι. Ευχαριστώ τον Άγιο Μυτιλίνης που πάντοτε, εκτός πολύ σπανίων εξαιρέσεων και δυσκολιών, είναι στη Ζάκυνθο το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ τον Άγιο Θηβαΐδος που ομοίως, παλιός συναήτης και αδελφός στα πανεπιστημιακά έδρανα, είναι πάντοτε εδώ. Ευχαριστώ τον Άγιο Λαρίση Συγνάτιο, έχω ξαναπεί τον πολύπαθο Μητροπολίτη, και τον Άγιο Βερίας, και οι τρεις μας εξελέγημεν την ίδια μέρα. Ο ένας για Λαρίσης,
ο άλλος για Βερίας και εγώ για Ζακύνθου, πριν 16 χρόνια και πλέον. Ευχαριστώ τον Άγιο Καρθαγένης που έρχεται από την Αφρική, τη Βόρεια Αφρική, και που πράγματι τιμά και λατρεύει τον Άγιο και επιθυμεί και επιδιώκει, παρά το γεγονός ότι για όλους μας είναι λίγο δύσκολες ημέρες λόγω Χριστουγέννων, και όμως ξεκινάει από τη μακρινή Αφρική για να έρθει να πάρει και εκείνος δύναμη να συνεχίσει την πορεία του στην Αφρική. Ευχαριστώ τον Άγιο Οικονίου Θεόληπτο. Είναι Μητροπολίτης του Οικουμενικού Θρόνου και είχε ξαναέλθει όταν ήρθε ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας, ο Κωνσταντινουπόλεος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το κάφημα της Ορθοδοξίας και η κορυφή της Ορθοδοξίας. Είχε έρθει τότε στη συνοδεία του και είχε εκφράσει από παλιά την ευχή να μπορέσει να ξαναέρθει και να του Αγίου Ανδρέου μετά την πανηγυρική γιορτή εκεί στο Φανάρι, όπου ήμουν και εγώ μαζί με τον πατέρα Παναγιώτη Καποδίστρια. Ο Πατριάρχης έδωσε την ευλογία να είναι σήμερα ο Άγιος Οικονίου μαζί μας. Ευχαριστώ τον Άγιο Χαλκίδος. Από παιδί ερχόταν στην Πεντέλη, είχε πνευματικούς δεσμούς με τη Μονή, και βέβαια έχουμε και τους άλλους πνευματικούς δεσμούς, ότι ο Άγιος Επίσκοπος Ευρύπου, δηλαδή ο Επίσκοπος της Χαλκίδος ουσιαστικά, ήταν ο ιδρυτής της Μονής Πεντέλης, στην οποία εγώ υπηρέτησα επί 20 και πλέον χρόνια. Ευχαριστούμε τον Άγιο Ηλιουπόλεος Θεόδωρο. Είναι εκείνος ο οποίος ήταν στη Μονζαβίκη και στην οποία Μονζαβίκη πρόσφατα εξελέγει το δικό μας παιδί, ο Ιωάννης ο Τσαφταρίδης, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα εδώ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στον πυρετό της προετοιμασίας της ενθρονήσεώς του και στην οποία πρώτα ο Θεός θα πάω και εγώ, εντούτοις ήρθε, γιατί από παιδί βρίσκεται στο ιερό της Εκκλησίας, είτε του Αγίου μας, είτε της Μητρόπολης, είτε οπουδήποτε, παιδί του Θυμιατού ο Άγιος Μοζαβίκης. Ο Άγιος Φωτικής είναι ο επίσκοπός μας, ο αδελφός μας και Ζακυθινόπουλου επίσης, και μαζί με τις συνοδείες τους βρέθηκαν απόψε εδώ για να μας στολίσουν. Μας στολίζουν μαζί με τα λουλούδια, και η παρουσία τους μας δίδει κουράγιο να συνεχίσουμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τους παγωμένους, να δίνουμε τη μάχη για να κρατήσουμε το καντήλι αναμένο. Είναι δύσκολη όντως η καιρή και ο καθένας τους αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό εύχομαι σεβασμιότατη, πριν αρχίσει τον λόγο ο Άγιος Ρεθύμνης, εύχομαι να έχουμε όλη την δύναμη του Αγίου Θεού, διαπρεσβειών του Αγίου Διονυσίου του Θαυματουργού εις το έργο μας, και εν όψη μάλιστα των εορτών των Χριστουγέννων και του Νεότους, να έχουμε την ευλογία του Αγίου Θεού για να την μεταφέρουμε και εις το ποιμνιό μας. Άγιε Ρεθύμνης, σας ευχαριστώ που προεξάρχεται απόψε της πανηγύρεως και σας παρακαλώ να απευθυνθείτε εις το ποιμνιό μας επί τη ευσίμω τάφτη και λαμπρά εορτή. Εορτή και πανήγυρης του Αγίου Διονυσίου απόψε και αύριο, του Αγίου Διονυσίου, του πατρός και προστάτου της νήσου αυτής, που ευχαριστιακά έχει συνδεθεί μαζί του, του Αγίου Διονυσίου, που ενθρονισμένος εδώ, όπως πολύ σοφά είπατε, σεβασμιότατε άγγελε της καταζάκυνθων εκκλησίας, ευλογεί και ειρηνεύει τις υπάρξεις μας. Κι όλοι εμείς, οι κεκλειμένοι του δείπνου σας, απόψε απολαμβάνουμε του συμποσίου της πίστεως στην πάνδημη αυτή προσευχητική μας αναφορά. Ο Άγιος Διονύσιος, τον βλέπουμε απόψε μας υποδέχεται. Τον βλέπουμε εκείνος να χωροστατεί, να μας ευλογεί, να σηκώνει οικετευτικά τα χέρια του στο Θεό, να του ζητά να επιβλέψει εξ ουρανού και να επισκεφθεί λυτρωτικά την άμπελον ταύτην η νεφύτευσεν η δεξιά του. Τον ακούμε να μας κηρύττει εκείνος
ο οποίος είναι ο καλύτερος ιεροκήρυκας, αφού εκατοντάδες χρόνια τώρα κηρύττει Χριστόν σε όσους οι εναλλαγές της ιστορίας προσορμίζουν εδώ, σε όσους κατοικούν και σε όσους επισκέπτονται τούτο τον πανέμορφο τόπο. Εκείνος κηρύττει σε όλους μας πως η πίστη μας, η Εκκλησία μας δεν είναι χθεσινή και γι' αυτό δεν φοβάται καμιά κάρτα. Πως 2000 τώρα πολιτογραφεί πολίτες του ουρανού, συνεχίζει το έργο του Χριστού, προσλαμβάνει και θεραπεύει, αγιάζει και θεώνει, χαριτώνει και ζωοποιεί τα μέλη της. Ας ήταν δυνατόν για λίγο μόνο να έρχονταν σε αυτόν τον ναό όλοι οι άνθρωποι της γης, να έσκυβαν λίγο για να προσκυνήσουν τον ατίμητο θησαυρό του ιερού Λιψάνου Διονυσίου του Μάκαρος, και θα κατανοούσαν βαθιά εντός τους ό,τι ο Άγιος Διονύσιος μαρτυρεί, πως Κύριος της ιστορίας και του χρόνου είναι ο χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας Χριστός μας, που ετοιμάζεται σε λίγο να έλθει ξανά, να γεννηθεί στις καρδιές μας, που τόσο άδειες είναι χωρίς εκείνον, τόσο μωρές χωρίς τη σοφία Του και τόσο ανειρήνευτες χωρίς την ειρήνη Του. Και θα αποκτούσαν τότε την αίσθηση της παρουσίας Του μέσα στην ιστορική ζωή και θα κατανοούσαν πως μόνο μπροστά στην παρουσία αυτή οι άνθρωποι μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια, να ζούμε την καταλλαγή και να βρίσκουμε τη σωτηρία μας. Σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ο Άγιος Διονύσιος είναι ένας μεγάλος και πολύφωτος αστέρας του νοητού της Εκκλησίας Στερεώματος, που ανέτειλε εδώ και αφού έκανε την καρδιά του σπήλαιο βιθλεεμικό, όπου μυστικά ανακλινόταν ο αχώρητος παντί, αφιερώθηκε στο έργο της διακονίας της Εκκλησίας του, στο έργο της διακονίας των ανθρώπων με τα ποικίλα προβλήματα και τις αμέτρητες ανάγκες. Έγινε πατέρας. Έγινε πατέρας και ταυτόχρονα αδελφός, ποιμένας και επίσκοπος με ευαγγελική πολιτεία, παρουσία ζωντανή του ίδιου του Χριστού στα σπλάχνα του λαού της ευλογημένης επαρχίας του. Διδάσκαλος όλων μας, ο Άγιος Διονύσιος αδιάλειπτα μας διδάσκει πως κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει εικόνα χριστομίμητης πραότητας, πως να ξεπεράσει το λογισμό τι θα πάρει από τη σχέση του με τον άλλο και ακόμη περισσότερο πως να υπερβεί το λογισμό τι θα δώσει και να φτάσει τελικά στο πως θα δοθεί κυριολεκτικά στον άλλο, που γι' αυτόν δεν είναι ο ξένος, ο εχθρός, ο ανώνυμος, ο ενδεής, αλλά είναι ο συνάνθρωπος, ο αδελφός, η εικόνα του Θεού, που κι αν έσφαλε κι αν αμάρτησε, αξίζει τη συγχώρηση, εφόσον με συντριβή εκδηλώνει τη μετάνοια του. Ευήκω εις την κλίση της Εκκλησίας απόψε, αναθεωρούμε το βίο του Αγίου Διονυσίου για μια ακόμη φορά, για να ζηλώσουμε τις αρετές και την κατά Χριστόν πολιτεία του, και για να κοινωνήσουμε μαζί με Αυτόν και με όλους τους Αγίους μας, των στεφάνων της δόξης, αφού όπως γράφει ο Ιερός Δαμασκηνός, τούτων πάντων των Αγίων αναθεωρούνται στην πολιτείαν, ζηλώσομεν την πίστην, την αγάπην, την ελπίδα, των βίων, την καρτερίαν των παθημάτων, την υπομονήν μέχρι αίματος, είναι και των της δόξης στεφάνων αυτής κοινωνήσομεν. Δοξάζομαι το Θεό μας υπερπάντων και για την ευλογία αυτή που μας χαρίζει,
τη μεγάλη ευλογία της παρουσίας του Αγίου Διονυσίου και όλων των Αγίων στην εκκλησιαστική μας ζωή, που είναι τόσο σημαντική, αφού ο σκοπός και το έργο της Εκκλησίας είναι να καταρτίζει οι Αγίους. Γι' αυτό δε το λόγο λέγεται εκείνη και είναι εργαστήριο αγιότητος. Οι Άγιοι είναι οι φωτεινοί οδοδείκτες στην πορεία της ζωής μας και η μνήμη τους όλη τη διάρκεια του χρόνου αποτελούν εφαλτήρια αγώνων πνευματικών για κάθε πιστό που καταλαβαίνει ότι τιμώ έναν Άγιο, σημαίνει τον μιμούμε, σημαίνει προσπαθώ να του μοιάσω, να γίνω όπως εκείνος. Αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξης της Εκκλησίας μας και γι' αυτό εκείνη φιλόστογα μας προβάλλει τους Αγίους, όχι γιατί εκείνοι έχουν ανάγκη προβολής ή των δικών μας τιμών και εγκομείων, αλλά γιατί εκείνοι, οι αυθεντικοί φορείς και σάλπιγγες του Πνεύματος, τα ορατά σημεία της αγάπης του Θεού στα σπλάχνα του λαού του, γίνονται για μας παράδειγμα προς μίμηση. Έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, τη μεγάλη ευλογία να αισθανόμαστε ιδιαίτερα απόψε κοντά μας τον Άγιο Διονύσιο, να προσκυνούμε το Άγιο Λείψανο του ανθρώπου αυτού που πέρασε τόσα και κέρδισε την αθανασία με την άσκηση, την προσευχή, την πραότητα, την ανεξικακία, τη συγχωρητικότητα, την ολοκληρωτική του αφιέρωση στο Θεό. Το Άγιο του Λείψανο μας φανερώνει την χάρη του Θεού που ενικεί σε αυτό και αποτελεί για μας πηγή ευλογίας και αγιασμού, αφού όπως γράφει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Πηγά σημείν σωτηρίους ο Δεσπότης Χριστός, τα των Αγίων παρέσκε το λείψανα, πολυτρόπος τας ευεργεσίας πηγάζοντα, μύρον ευωδίας βρίοντα». Έχουμε τη μεγάλη ευλογία να καθρεπτίζουμε τα πρόσωπά μας στη μορφή Του, να βλέπουμε σε τι ομοιάζομαι και σε τι διαφέρομαι από Εκείνον και να Τον παρακαλούμε για ό,τι μας απασχολεί. Και έχουμε τη βεβαιότητα πως Εκείνος αποτελεί έναν από τους καλύτερους πρεσβευτές μας στον ουρανό για όλους εμάς και ιδιαίτερα για αυτήν την επίγεια πατρίδα Του, αφού είναι ένας μεγαλύτερος αδελφός μας που προπορεύθηκε στον δρόμο του Γολγοθά, δοκίμασε τη χαρά της Αναστάσεως και μας υποδεικνύει πως σηκώνοντας το δικό μας σταυρό και ανεβαίνοντας τη δική μας οδό μαρτυρίου θα συναναστηθούμε με τον Αναστάντα Χριστό. Δεύτε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί φυλάγοι, πάντες απολαύσομεν του συμποσίου της πίστεως στην απόψινή μας σύναξη αυτή και διευχών του Πατρός και Ποιμενάρχου της Ιεράς Μητροπόλεως αυτής, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου Κυρίου Κυρίου Χρυσοστόμου, του Άρχοντος Επισκόπου, τον οποίον και πάλι ευχαριστούμε για την ευλογία που μας έδωσε να είμαστε εδώ, αλλά και για την παραχώρηση του Λόγου, αλλά και διευχών των Αγίων Αρχιερέων, ας αποθέσουμε στο χαριτόβρητο λείψανο του Αγίου Διονυσίου την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας, αλλά και τις αγωνίες, τις ελπίδες και τις προσδοκίες, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας και ας επικαλεστούμε για μια ακόμη φορά την αντίληψή Του για τον πνευματικό μας αγώνα, δίδοντάς Του παράλληλα την υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουμε τη βοήθειά Του, αλλά θα κάνουμε αυτό που μυστικά μας ζητά. Θα προσπαθήσουμε να μιμηθούμε τις αρετές Του, να ασκηθούμε για να γίνουμε γνήσιοι φίλοι της αρετής και να φτάσουμε όπως Εκείνος σε μία κατά το δυνατόν πληρότητα ζωής που θα αποτελεί πρόγευση της εσχατολογικής τελειώσεως. Έχοντας λοιπόν τον Άγιο Διονύσιο και όλο τον έφος των Αγίων, των μαρτύρων και των οσίων, ας αφήνουμε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ό,τι άλλο μας απασχολεί, κάθε κρίση και την ευπερίστατον αμαρτίαν,
και δι' υπομονή σας αγωνιζόμαστε, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Εκείνος ας μας αξιώσει, μαζί με τον Άγιο Διονύσιο και όλους τους απαιώνος Αγίους Του, του προσωπικού μας αγιασμού και της χαράς της Βασιλείας Του. Νην απολύ εις τον δούλον Σου Δέσποτα κατά το ρήμα Σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν Σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού Σου Ισραήλ. Εις πολλά ετή Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη δίδες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα κεν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγγεις ημάς, εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
του Κυρίου δεηθώμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αγίος Θαυμαστός Χριστός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα. Πρεσβείες και Εκκλησίες Παναγιών του Παναγία Σαντου Μητρόδου. Την άμυνα του Τιμίου και του Ιωπίου Σταυρού, προστασία των τιμίων επουρανίων, θείων δυνάμεων σωμάτων και σοι του Τιμίου Ανδόξου Προφήτου Προδρόμου και Αντιστηρών. Παναγιών ενδόξου. Και επισκόπου Αιγίνης προστάτου και πολιούχου ημών, που την Θεία Μνήμην επιτελούμεν και πόντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεόν. Τον Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.